Φοβάσαι το σκοτάδι? Βλέπεις πράγματα που δεν υπάρχουν? Μήπως φαντασία σου τρέχει? Τότε πρέπει να προσέχεις. Γιατί στο blackout τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται. Σε αυτό το δωμάτιο, 6 διαγωνιζόμενοι θα ψηφίσουν τον κίνδυνο για να κερδίσουν 3.000 ευρώ. Θα περάσουν 5 δοκιμασίες. Σας φαίνεται απλό? Θα μπορούσε να είναι. Μόνο που όλα θα γίνουν στο απόλυτο σκοτάδι. Εγώ δεν βλέπω τίποτα. Εσείς όμως βλέπετε τα πάντα χάρη στο θαύμα της τεχνολογίας. Στο απόλυτο σκοτάδι, οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να υπερνικήσουν τους φόβους τους. Είναι όμως οι φόβοι τους δικαιολογημένοι? Ή απλώς εξαπατώνται? Γενικά η σχέση με το σκοτάδι θα έλεγα ότι είναι καλή. Πριν έρθω όμως εδώ, έκανα μία πρόβα στο σπίτι. Δεν έχω καλή σχέση τελικά. Δεν το έχω. Καθόλου. Τα τρία πράγματα που φοβάμαι περισσότερο είναι τα ποντίκια, τα χέλια που είναι στο νερό και τις κατσαρίδες. Ήρθα στο blackout γιατί νομίζω ότι θα τις φάω όλες και δεν θα αφήσω καμία όρθια. Με φοβίζει ο Κανάκης γιατί είναι άγριο αγόρι και αυτά. Δεν φοβάμαι τίποτα άλλο. Θα τις κάνω όλες να χεστούν πάνω τους και εγώ θα πέθανα στα γέλια. Αυτή είναι η ζωή μου. Αυτό που φοβάμαι είναι τα φίδια. Δεν θα ήθελα να συναντήσω με τίποτα. Και αυτό που φοβάμαι επίσης και δεν θα ήθελα να το νιώσω στο σκοτάδι είναι η Μόνικα. Τα πράγματα που φοβάμαι περισσότερο βασικά είναι οι μέλισσες, οι σφίγγες, οτιδήποτε μπορεί να με τσιμπήσει. Και μάλλον το σκοτάδι. Είχα πάει στο μπάνιο 3 ώρα το βράδυ και ξαφνικά έπεσε ο γενικός. Εκεί ξεκίνησα να τσιρίζω γιατί πολύ απλά δεν ήξερα που βρίσκομαι. Φοβάμαι το σκοτάδι και δεν ξέρω γιατί το κάνω, η αλήθεια είναι αυτό. Φοβάμαι το άγνωστο πάρα πολύ. Δεν ξέρω τι θα γίνει σε ένα σκοτεινό δωμάτιο που ξαφνικά κάτι θα γίνει εκεί μέσα. Και φοβάμαι και τα έντομα. Γεια σας κορίτσια και καλώς ήρθατε στο blackout. Η ομορφιά είναι γενικά το χαρακτηριστικό ενός ατόμου, ενός τόπου, ενός αντικειμένου ή μιας ιδέας που προσφέρει μια αέναη εμπειρία απόλαυσης, ικανοποίησης και ευχαρίστησης. Το blackout, σας διαβεβαιώνω ότι απόψε για εσάς, θα είναι μια εμπειρία τρόμου, θα γνωρίσετε πλάσματα και μέρη που μάλλον θα σας φανούν δυσάρεστα. Και το σίγουρο είναι ότι απόψε τίποτα δεν θα σας φανεί όμορφο. Πάμε όμως πριν ξεκινήσουμε τις δοκιμασίες λίγο να γνωριστούμε. Και να καταλάβω, Στεφανία, τι σε φέρνει από τα μέρη μας. Κρητικός αέρας. Άρα λοιπόν σήμερα είσαι έτοιμη να εκπροσωπήσεις τη Λεβεντογιάννα Κρήτη? Εγώ για άλλες δύο. Και εμείς τι κάνουμε εδώ πέρα? Εμείς τι κάνουμε εδώ? Α, είστε και εσείς από την Κρήτη. Ναι. Πολύ ωραία. Η ερώτηση λοιπόν απευθύνεται και στις τρεις σας. Ποια από τις τρεις είναι πιο έτοιμη? Ποιο αποφασίζει στο Ηράκλειο, ούτε τα Χανιά ούτε το Ρέθιμο. Επόμενη παίκτρια για απόψε, η Ιωάννα. Γεια. Έχεις έρθει πραγματικά με στυλ μοντέλου, Ιωάννα, σήμερα. Το μαλλί σου είναι φτιαγμένο, κομματηριακό θα έλεγα. Αλλά δεν ξέρω σε τι θα σου χρησιμεύσει εκεί μέσα. Δεν θα μου χρησιμεύσει σε κάτι, είναι το μόνο σίγουρο. Το ξέρεις ότι μπορεί να φωλιάσουν κατσαρίδες εκεί μέσα από το Πες το μου κι αυτό. Υπάρχει χώρο. Επόμενη, η Ρενέ. Είσαι από τις πολύ χαρούμενες της παρέας της απόψινής. Μ' αρέσουνε. Μ' ανεβαίνει η αδρεναλίνη. Φεύγοντας, πιστεύεις ότι θα έχει μείνει αυτό το χαμόγελο στα χείλη? Ξέρεις τι είναι περισσότερο αυτό που με τρομάζει? Τι? Το ύφος που παρουσιάζει την εκπομπή. Εσύ φταίς που το κάνεις τρομακτικό. Δεν είναι εκπομπή τρομακτική. Κάτσε να μπει στο δωμάτιο και ίσως αλλάξεις γνώμη. Να και η καστανή της παρέας, η Δήμητρα. Δήμητρα, και εσύ από την Κρήτη? Κι εγώ από την Κρήτη. Εγώ είμαι από δύο μέρη της Κρήτης. Από ποια? Εγώ είμαι από το Ρέθυμνο και από τον Άγιο Νικόλο. Άρα λοιπόν, όντας κριτικιά και μάλιστα από δύο μέρη, αισθάνεσαι ατρόμητη να αντιμετωπίσεις τον όποιο κίνδυνο και εχθρό? Ατρόμητη δεν θα έλεγα, γιατί όλοι μέσα μας έχουμε φόβους.
και ένα περισσότερο εγώ, γιατί, δεν έχω και την καλύτερη εμπειρία με τα φίδια. Μ' αρέσει ο τρόπος που το λέει. Τα φίδια. Ο χορευτικός. Συνεχίζουμε με τη Μόνικα. Ποιο είναι το πιο επικίνδυνο πράγμα που έχεις κάνει ποτέ? Βασικά φοβάμαι τα ύψη περισσότερο εγώ. Οπότε ήταν για τις ανάγκες μιας φωτογράφησης στην ουσία να με αναβάσω σε μια κολόνα και είχα ψηλό παγώσει. Αυτό μπορώ να πω. Έχεις κάνει ποτέ φωτογράφηση στο σκοτάδι? Στο σκοτάδι, δεν νομίζω να χρειάζεται άνθρωπος για φωτογράφηση στο σκοτάδι. Πασαρέλα, Αθηνά έχεις κάνει εσύ ποτέ στο σκοτάδι? Όχι καλέ, άπαπα. Και σήμερα που θα περπατήσεις μέσα στο σκοτάδι, τι θα κάνεις που δεν έχεις προπονηθεί? Λέω να φεύγω. Πού. Όχι ακόμα. Μπορεί σύντομα, αλλά όχι ακόμα. Για αυτή μην τρομαζεί πολύ. Είστε έτοιμες, κορίτσια, να ξεκινήσουμε? Ναι. Η σημερινή σας παρουσία είναι φιλανθρωπική. Και κάνετε μια πάρα πολύ γλυκιά και ωραία πράξη, γιατί το χρηματικό ποσό που θα κερδίσει μία από εσάς, αυτές οι 3.000 ευρώ, θα δοθούν στο κοινωνικό παντοπολείο Φωλιά Στήριξης, το οποίο έχει δημιουργηθεί από την οργάνωση Παιδί και Οικογένεια. Ουσιαστικά, όσοι γίνονται συνδρομητές σε αυτό το παντοπολείο, με 25 ευρώ το χρόνο, μπορούν να ψωνίζουν πράγματα, τρόφιμα, παιχνίδια και ό,τι άλλο υπάρχει στο παντοπολείο σε πολύ χαμηλές τιμές. Φτάνουν μέχρι και το 90% της αρχικής τιμής οι εκπτώσεις που γίνονται στα προϊόντα. Και βέβαια τα χρήματα που συγκεντρώνονται από τους συνδρομητές στηρίζουν περίπου 4.500 άπορους ανθρώπους σε ολόκληρη τη χώρα. Πάμε τώρα στα δύσκολα. Πάμε. Θα περάσετε 5 δοκιμασίες. Στο τέλος της κάθε δοκιμασίας, μία από εσάς αποχωρεί και απομακρύνεται προφανώς και από το χρηματικό έπαθλο. Στο blackout, 5 θα βγείτε knockout και μόνο μία θα προσφέρει τις 3.000 ευρώ στο κοινωνικό παντοπολείο Φωλιά Στήριξης. Μην ξεχνάτε, δεν υπάρχει τίποτα να φοβηθείτε πέρα από τον ίδιο το φόβο. Ή μήπως όχι. Τα τελευταία χρόνια, φαντάζομαι θα το ξέρετε και κάποιες, είναι πάρα πολύ της μόδας το πεντικιούρ με ψάρια. Το έχετε ακουστά? Δήμητρα, το ξέρεις, έχεις κάνει? Δυστυχώς το δοκίμασα και το μετάνιωσα. Γιατί, κορίτσι μου? Γιατί είναι ανατριχιαστικό να σε τρώνε ζωντανό τα ψάρια. Καλά, δεν είναι και μεγάλα ψάρια, είναι πολύ μικρά τα ψαράκια που χρησιμοποιούν. Δεν πάβει να σε τρώνε ζωντανό. Τα οποία τρώνε τα νεκρά κύτταρα από τα πόδια. Αυτά τα ψαράκια είναι μικρά και άκακα. Σε αντίθεση με αυτά που θα περιποιηθούν εσάς. Καλή επιτυχία και στις 6. Στην πρώτη δοκιμασία, οι διαγωνιζόμενοι θα διασχίσουν το σκοτεινό θάλαμο σε ζευγάρια. Ο πρώτος παίκτης έρχεται αντιμέτωπος με 4 γυάλες. Πρέπει να αναγνωρίσει το περιεχόμενο κάθε μιας από αυτές. Ακρίδες, πράσο, ποντίκια, χέρι. Ο δεύτερος διαγωνιζόμενος κάθεται σε μια γυάλινη μπανιέρα με νερό. Σύντομα θα αποκτήσει κι άλλη συντροφιά την οποία πρέπει να αναγνωρίσει. Χέλια, μπανάνες, καϊμάνοι, κροκοδυλάκια, αλιγάτορες και οι τρεις απαντήσεις θεωρούνται σωστές. Περούκες. Όποια ομάδα βρει τα λιγότερα αντικείμενα ή σε περίπτωση ισοπαλίας κάνει το χειρότερο χρόνο, χάνει και ένας από τους δύο αποχωρεί από το παιχνίδι. Δεν νιώθω καλά. Κάτι σκαλιά ανεβαίνω, αγάπη μου. Μ' ακούς? Μάλλον παντρεύομαι. Γιατί είναι κρύο το νερό? Αχ, θερμοσύφουνα δεν έχετε. Θα με ξαναβαφτίσετε εσείς εδώ πέρα. Σιγά, σαν το Τουταγχαμών με έβαλες. Αχ, μάνα μου. Αχ, τι ήταν αυτό? Τραγούδα! Ήταν ένα μικρό καράβι, ήταν ένα μικρό καράβι που βούλιαξε, ξέξε. Δεν κουνιέται. Άλλο, ένα ωραίο. Μάνα μου, παιδιά, δεν είναι αυτό. Ιώνα, μην γελάς, γιατί να βιάζω. Είναι... Κουνήθηκε, Παναγία μου. Μίγα. Τι μίγα.
Σόφια! Τι? Λέγε, μωρή, κρυώνω! Δεν καταλαβαίνω τι είναι! Πες διάφορα, ό,τι να είναι, ό,τι σου κατέβει στο κεφάλι. Παιδιά, τι είναι αυτά? Λοιπόν, επειδή αυτό το είχε διάκρες, κάτσε να δω. Τελείωνε, ποιος τι είναι! Τελείωνε! Μην μου γυρνάς το μυαλό σαν εκεί και θα σε δείρω. Ό,τι να λέτε. Να σου πω, εσύ τόσο ρε κάθεσαι, μην σε ξεπιάσουν. Ναι, Μόνικα, και θα βγάλω λέπια στο τέλος, γι' αυτό σε παρακαλώ, τελείωνε. Σκατάρι, μυρμήγκι, ακρίδα. Τι είναι αυτό, φίλε, ακρίδα ήτανε! Μάνα μου, η αδερφή μου τις χαίνεται αυτές. Αλόγα έχει τη Παναγίτσα, ακρίδα. Μπράβο, Χριστό! Ευχαριστώ τον Θεό! Είναι κανείς εδώ? Κάνω κάτι σκληρό. Είναι μακρουλό. Σίγουρα είναι πράσινο. Συγγνώμη, το πράσινο, πού το είδες? Έχει δαγκάνες! Σαγκουρό! Δεν ξέρω και πού να μου τζώσω. Το είναι... Έχω χαλάσει το κραγιόν. Σιγά-σιγά-σιγά. Όχι, Αναγία μου! Όχι, μαμά μου! Ωχ, έρχεται ο Γλυκούλης. Αναγία μου! Κάτι κουνιέται μέσα στο νερό, δεν μπαίνω! Όχι! Παιδιά, κάτι βρωμάει εδώ μέσα. Α! Χέλι! Χέλια! Χέλια! Χέλια, το βρήκα! Το βρήκα, χέλια, Παναγία μου, γιατί! Πες, κάτι μου βρωμάει. Μαρούλι! Τι είναι, ρε παιδιά? Είναι μακρουλό. Δοκίμασέ το λίγο να δεις τι γεύση έχει. Τι είναι αυτό? Πιάνω κάτι σκληρό. Στεφανία, πιάστο, μπράβο. Το πιάνω κανονικά, ρε φίλε. Πιάστο όλο. Μωρή, το πιάνω, αλλά δεν καταλαβαίνω τα... Δεν ξέρει, φύση. Είναι κάτι τέλος πάντων. Μήπως είναι λουκάνικο και μπερδεύτηκες αφού βρωμάει? Πες το αυτό! Λουκάνικο! Ρε μαμά, βοήθα! Ξέρω τι είναι! Τι είναι? Είναι σαν κρεμμύδι. Σαν... Αφού είπες είναι μακρουλό! Ρε φίλε, σαν το, το φρέσκο. Μπαγιάτεψε τόση ώρα που κάνεις να το πεις! Πες μωρή τι είναι, τελειώνουμε! Ρε φίλε, να σου πω κάτι! Είναι κάτι μακρύ, σίγουρα είναι πράσινο και κάτω-κάτω γυρίζεις. Συγγνώμη, το πράσινο, πού το είδες? Πράσο! Πράσο είναι, πράσο είναι! Ναι, φίλε μου! Πράσο, πού ναι, το αφήνω φίλε το πράσο? Τι τις κάνετε? Τι είναι αυτό, ρε παιδιά? Αχ, έχω και τα χέρια! Βάτινα! Μπανάνα! Βοήθεια! Ιωάννα, δώσ' τα όλα! Μπανάνα! Μπράβο, ρε Ιωάννα! Και βρωμάς, ρε γαμώτο! Νάτο, νάτο! Σαλεύει, σαλεύει! Don't talk! Πες μου ένα τραγούδι! Είναι μαλλιαρό! Βέβαια, δεν έχω πιάσει ακόμα! Θα το καλυφιάσω! Πιάσε, κοριτσάκι μου, άμα δεν πιάσεις, πώς θα καταλάβεις από την όσφρηση! Κουνιέται! Φίλε, κουνιέται αυτό! Αυτό έχει τρίχες πάνω του. Ποντίκι! Ποντίκι! Φόρνα σου! Θες να έρθεις να μου κάνεις παρέα μέσα, γιατί φοβάμαι μόνη μου! Αχ, Παναγία μου! Τι βάλατε πάλι! Χελωνάκι! Καγκουρό! Δεν ξέρω και πού να μου τζώσω. Κροκόδιλος! Τι λες, ρε Δήμητρα! Όχι, ρε φίλε! Σου φύγε! Σαυρά! Άντεχε! Έχει δαγκάνες! Αλήθεια! Κάπουρας! Κάπουρας! Κροκοδιλάκι! Βουνας! Βγάλτε με από εδώ μέσα! Κροκοδιλάκι! Παναγία μου! Εδώ! Παναγία μου! Ποιος γελίος κούνησε το κουτί! Ποιος! Don't do this again to me! Τι υποψιάζεσαι, παιδί! Ρε, είναι κάτι που κάνει κατακούτα! Είναι κάτι περίεργο, κάτι περί... Αχ, δεν μπορώ! Τι δεν μπορώ, τι... Έλα, μωρή!
Έλα, γιατί έχω κροκοδίλους. Με πιάσε ένα χέρι! Και σε μένα κροκόδιλους! Έτσι! Είδες ένα κροκόδιλο! Έτσι, ευχαριστώ πολύ! Γλυκούλη, να σου πω σιγά σιγά, ε! Σιγά σιγά! Παναγία μου! Γι' αυτό δεν πρέπει να είναι πολύ επικίνδυνο. Πιο επικίνδυνο από σένα αποκλείεται. Χαλί μου ρίξατε. Περούκα, μωρή τρέλα. Τι παιχτούρα είναι. Είναι καλή αυτή, ε. Τι παιχτούρα είναι. Είναι καλή αυτή. Με από εδώ μέσα τώρα. Κεφάλι! Εγώ είμαι. Τι αυτό. Αυτή είμαι εγώ. Περούκα. Πώς πάτησε. Περούκα. Ε. Yeah, baby. Ναι, Ιωάννα μου, ναι. Μαμά. Μπορώ να δω το ποντίκι. Πού είσαι. Εδώ, πού είσαι. Έλα. Yes. Πού είσαι. Μη, α, ανάητη. Θα σε σκίσω, μωρή. Κορίτσια. Πάει η πρώτη δοκιμασία. Αυτό ήτανε. Μπορείτε τώρα να ανασάνετε πάει βαθιά. Πάει να μην ξανάρθει. Γιατί βρε Δήμητρα τόσο πολύ. Παναγία μου, λέω για πλάκα κροκόδιλη και με το βοκό τιν. Λέω τι κροκόδιλη. κροκόδιλη. Μόνο οι κροκόδιλοι σε τρόμαξαν στη δοκιμασία αυτή. Και οι μπανάνες. Να σου πω, είναι πάρα πολύ αυστηρή όμως με τη Μόνικα με την οποία μπήκατε παρέα. Είναι, είναι πάρα πολύ αυστηρή μαζί της. Είναι πάρα πολύ τυχερή που ζει. Είναι πολύ τυχερή που ζει. Γιατί τόσο πολύ, γιατί σου είναι κακιά. Κακιά εγώ! Μην ανησυχείς, έτσι κακιά ήταν η φύση που την έβγαλε! Η φύση είναι κακιά, όχι εγώ! Τελείωνε, ποιος είναι! Τελείωνε! Μην μου γυνάσει το μυαλό τάτο εκεί και θα σε δείρω! Κορίτσια, από ό,τι κατάλαβα, αυτό που σας φόβησε περισσότερο ήταν αυτά τα μικρά κροκοδυλάκια όπως μου τα περιγράψατε. Θέλω να σας πω ότι λέγονται καϊμάνοι και θέλω να τα γνωρίσετε για να δείτε πόσο άκακα και γλυκά είναι από κοντά. Αντρέα, έλα σε παρακαλώ. Δείξε στη Δήμητρα τι ακριβώς φοβόταν. Γλυκουλάκι. Κοίτανες, είναι πολύ γλυκούλη, είναι μικρούλη, ναι. Αλλά όπως και να το κάνεις, στην ιδέα μόνο το ότι είναι κροκόδιλος και κάποια στιγμή θα μεγαλώσει αυτό και θα γίνει πιο μεγάλο και από μένα, κάτι σου κάνει, ας πούμε, στο μυαλό. Σε αυτό το μέγεθος πάντως είναι άκακο. Α, γι' αυτό σε διαβεβαιώνω. Αντρέα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και μετά τη γνωριμία και με το μικρό κροκοδυλάκι, νομίζω ότι είμαστε έτοιμες για την πρώτη αποχώρηση. Τέρμα τα αστεία. Κάποια από εσάς δεν κατάφερε να τα απεξέλθει στις δυσκολίες του σκοτεινού δωματίου και θα αποχωρήσει. Θα πηδήξετε σε ζευγάρια, όπως ακριβώς βρεθήκατε μέσα στο δωμάτιο. Πρώτο ζευγάρι είναι η Ρενέ με την Αθηνά. 3, 2, 1, πάμε! Δεύτερο ζευγάρι, η Δήμητρα με τη Μόνικα. 3, 2, 1, πάμε! Εντάξει! Στεφανία και Ιωάννα προφανώς ήσασταν η χειρότερη ομάδα. Πριν δοκιμάσετε την τύχη σας, σας δίνω μία τελευταία ευκαιρία, εάν το θέλετε κι εσείς, να την αλλάξετε, έστω και τώρα. Αν το επιθυμείτε, μπορείτε να αλλάξετε θέσεις και τετράγωνα. Νομίζω όχι. Όχι. Απλά να σας πω ότι δεν γνωρίζω πραγματικά σε ποιο από τα δύο τετράγωνα είναι η τρύπα. Θέλετε? Όχι. 3. 2, 1, πάμε! Αγάπη μου! Κορίτσια, συγχαρητήρια. Έχετε περάσει στην επόμενη φάση του blackout. Όλα τα ζευγάρια βρήκαν και τα 8 αντικείμενα. Η Στεφανία και η Ιωάννα όμως έκαναν τον χειρότερο χρόνο και η Ιωάννα αποχωρεί. Είναι γνωστό ότι εσείς τα κορίτσια που ασχολείστε με το χώρο της μόδας και της ομορφιάς προσέχετε πάρα πολύ τη διατροφή σας.
Γι' αυτό και εμείς στο Blackout φροντίσαμε να μην σας χαλάσουμε τη δίαιτα και οι τροφές που θα δοκιμάσετε θα είναι πολύ χαμηλές σε λιπαρά. Καλή επιτυχία και στις 5! Στη δεύτερη δοκιμασία, ο διαγωνιζόμενος πρέπει να αναγνωρίσει 3 αντικείμενα με τη γεύση, δηλαδή γλύφοντάς τα. Όποιος βρει τα λιγότερα αντικείμενα χάνει και αποχωρεί από το παιχνίδι. Το μυαλό μου πάει σε τυριά, χαλασμένα και τα έντομα ακόμα χαμηλά σε λιπαρά είναι άμα τα φας. Αυτό που θα ήθελα να παραγγείλω δεν έχει χαμηλά λιπαρά. Θα ήθελα μια τριόροφη τούρτα να φάω αυτή τη στιγμή από την αγωνία μου. Μου έχει πέσει το ζάχαρο. Είναι κανείς εδώ? Τι κάνω? Ελπίζω να έχετε κάνει όλοι σας μπάνιο. Δεν ξέρω τι είσαστε. Αλλά εύχομαι, αν δεν έχετε κάνει μπάνιο... Να έχετε κάνει κάποια κούπισσα. Από κάτω είναι οι λαμβές. Δεν μπορώ, αρρωσταίνω. Κούκλα πλαστική. Ρε παιδιά, πλαστικό νομίζω ότι γλύφω. Αλλά τι. Ξυλό. Τι είναι αυτό καλέ, μπλούζα. Ξέρω εγώ. Έχω χαλάσει το κραγιόν. Τι το καλό είναι. Παιδιά, γι' αυτό είναι αλμυρό, το βρήκα. Είναι, πώς το λένε αυτό που βάζουμε και κάνουμε μπάνιο, σωσίβιο. Σαν μπαλόνι μου κάνει, άνθρωπος είναι. Φόρμα γυμναστικής. Είναι κάτι μαλακό. Α, μπρατσάκι! Wow! Μπρατσάκια. Μπρατσάκι! Έβαλα σε μια τρύπα τη γλώσσα μου. Γιατί να γλύψω έναν άνθρωπο, εξηγήστε μου. Αυτό είναι κούκλα. Σο***. Παιδιά. Αυτό είναι μουρί. Ρε παιδιά, το έχω κάνει μπάνιο τόση ώρα. Τι στο καλό είναι αυτό το πράγμα. Πλαστική κούκλα. Τι είσαι εσύ, κούκλα μωρό. Όχι. Αυτό μυρίζει ωραία. Του λεμόνι. Λεμόνι. Yes! Είναι να δεν βρήκα. Είναι να δεν βρήκα, γαμώτο. Λεμόνι. Άνθρωπος με λεμόνι. Άνθρωπος λεμόνι. Άνθρωπος λεμόνι. Ανοίξτε μου ένα φω. Από πού να πρώτο ξεκινήσω. Τι να πω. Είναι αυτές τις περιπτώσεις όπου η παρουσιάστρια χάνει τα λόγια της. Στεφανία. Για πες μου, βρε κορίτσι μου, εσύ μπήκες πρώτη στο σκοτεινό δωμάτιο. Τι σε δυσκόλεψε σε αυτή τη δοκιμασία? Το πρώτο που έπρεπε να βρω. Ήταν δύσκολο. Κατάλαβες ποτέ τι ήταν? Όχι. Τι σου θύμιζε? Μπαλόνι. Μπαλόνι, το είπα και άλλα κορίτσια το μπαλόνι. Μύριζε μπαλόνι. Ναι, ήταν μπρατσάκι, Στεφανία. Έλα, εντάξει. Ήταν μπρατσάκι, γιατί και αυτό έχει μέσα αέρα και είναι και πλαστικό επίσης. Δεν τα φόρουσα μικρή, γι' αυτό μάλλον. Δεν τα φόρουσες, Όχι. Δήμητρα, πες μου κάτι σε παρακαλώ, γιατί είχες κολλήσει, σου είχε γίνει έμμονη ιδέα ότι για κάποιο λόγο θα υπήρχαν άνθρωποι μέσα στο δωμάτιο. Ναι, ότι θα γλύψω άνθρωπο. Ακόμα και με το λεμόνι, θεώρησε ότι είναι ένας άνθρωπος με λεμόνι. Ναι, γιατί... Θα μπορούσε να είναι λεμόνι μόνο του. Νόμιζα ότι ήταν άνθρωπος με αποσμητικό λεμόνι. Λεμόνι! Άνθρωπος με λεμόνι. Τέρμα τα αστεία. Πού είσαι έτσι?
κάποια από εσάς δεν είναι και πολύ εξοικειωμένη με τη διαδικασία αυτή της γεύσης. Και γι' αυτό θα το πληρώσει. Θα πηδήξετε ταυτόχρονα και οι 5 στα τετράγωνα που έχετε μπροστά σας. 3, 2, 1, πάμε! Αποχώρηση Στεφανία. Συγχαρητήρια και στις 4 γιατί περνάτε στην επόμενη φάση του blackout. Η Στεφανία βρήκε τα λιγότερα αντικείμενα και αποχωρεί. Οι τοποθεσίες, όπως ξέρετε, που επιλέγονται για τις φωτογραφίσεις στη μόδα, κάθε χρόνο γίνονται όλο και πιο πρωτότυπες, όλο και πιο αντισυμβατικές. Έχετε κάνει και οι 4 πολλές από αυτές. Έτσι λοιπόν, οι ακριβές σουίτες έχουν πλέον αντικατασταθεί από εργοτάξια και τα ακριβά κότερα στις μαρίνες από εγκαταλειμμένες βάρκες σε λιμάνια. Άρα λοιπόν και τώρα, το ιδηλιακό τοπίο που περιμένετε να συναντήσετε έχει μετατραπεί σε νεκροταφείο. Όχι! Προσέξτε μόνο να μην βγείτε πολυστημένες. Καλή επιτυχία! Στην τρίτη δοκιμασία, οι διαγωνιζόμενοι θα διασχίσουν το σκοτεινό θάλαμο σε ζευγάρια. Πρέπει μέσα σε 5 λεπτά να μαζέψουν όσα περισσότερα πλαστικά κρανία μπορούν. Η ομάδα που θα μαζέψει τα λιγότερα κρανία χάνει και ένας από τους δύο αποχωρεί από το παιχνίδι. Έλα, πήγαινε μπροστά. Πήγαινε μπροστά. Εγώ δεν πάω μπροστά. Δεν υπάρχει. Έλα, σε παρακαλώ. Δεν βγάζω εγώ το φίδι από την τρύπα. Νομίζω ότι άνοιξε. Κάτσε με. Ανοίχτε ρε παιδιά την πόρτα να μπούμε. Πάμε ρε παιδιά. Να πιάσουμε κρανία. Για εδώ πέρα κάνε. Όπα! Αχ, αλήθεια λέω, δεν μπορώ να πάω μέσα. Γαμώτο, γαμώτο. Να σου πω κάτι, ένα βήμα για την ανθρωπότητα. Ωραία, ένα βήμα για την ανθρωπότητα. Κάναμε. Πάτε. Μπορείτε να μου βάλετε λίγο ράπ, να ακούσω. Θεέ και κύριε. Με λίγο ράπ η φάση, κάτσε μια δουλειά. Όχι, εντάξει, δεν είναι. Εσύ, μου πιάνεις. Τι πιάνω. Τώρα μου πιάνεις το στήθο. Οπα, οπα, κάπου κουτουλίσα. Πού με πάει. Τι χορεύουμε. Δημήτρη, ακούς κάτι να σαλεύει. Δημήτρα... Δεν τον αφήνω αυτό να φύγει, παιδιά. Αλήθεια σας λέω. Ωραία, μαζί. Πιάστε κάμε τώρα, δεν γίνεται. Πάμε και τρεις μαζί, δεν έχω πρόβλημα. Ρε φίλε, εδώ μπροστά μου είναι το κουτί. Όχι ρε! Τι είναι? Ποντίκια. Εντάξει. Ποντίκια. Εντάξει. Ρε γάμο το ακουμπάει. Δεν μπορώ, αφού κάτι με ακουμπάει. Τι σε ακουμπάει? Κάτσε. Βρικές. Ναι, ναι. Κι εγώ. Τι ωραία ποντικάκια. Παιδιά! Παιδιά τα κακόμοιρα φοβούνται. Έχει ποντικάκι εδώ. Ωραία. Λοιπόν. Πιάσε εσύ τη μία μεριά και εγώ την άλλη. Έχει το κακόμοιρα. Παιδιά τα κακόμοιρα. Έχει το ποντικάκι. Είναι ρε σίγα. Τι κάνει αυτή η άρρωστη. Βάλε να καταλάβουμε τι. Βάλε να δούμε τι είναι. Βάλε να μη τι μου κάνεις. Είναι η λύπη. Το πιάνεις. Έπιασα. Ωραία, το πιάσαμε. Κέρατα είναι αυτά. Να σου πω κάτι, άντε. Έπιασα κι άλλο. Έλα ρε, μπράβο. Αν έχεις την ευγενή καλοσύνη να πιάσεις κι εσύ τίποτα όμως. Παιδί μου, σαν νόητε, τι αυτό. Κάλε! Έλα ρε, γουρούνι. Παιδιά, γιατί δεν βάλετε μέσα άντρες, το ίδιο είναι, απλά δεν βρωμάει τόσο πολύ. Παιδιά, τι έχει εδώ μέσα, αρκουδάκια. Ναι, λούτρινα. Θέλω να δω. Ρε φίλε. Πού το... Ρε πού, εσύ είσαι. Όχι. Κάτσε. Παιδιά, τι έγινε. Κάτι προχωράει εδώ. Να το δω, είναι εδώ. Ωραία, μην το κοπάνε. Κάτσε, θα το πιάσω. Με τι, παιδί μου. Το πιάσα, το πιάσα, το πιάσα, το πιάσα. Το πιάσες. Το πήρα, το πήρα. Μπράβο, ρε τσαμπράκι. Βάλα. Κάτσε, με έχεις τη γαϊδούρη και το φορτώσαμε όλα. Πανηλήθεια! Πού πήγε! Δεν μου σαν νόητη, τι αυτό! Α! Αρκουδάκια είναι! Το πιάσα! Το πιάσα! Αυτό τι είναι! Το πιάσα! Τι είναι! Κρανίο βρεσό! Όχι, μωρή! Ποιος! Αυτό που ακού...
Αρκουδάκια έχει εδώ, δεν έχει τίποτα άλλο, βαρέθηκα. Πηγαίνετε εμείς στο επόμενο. Δημητρά, έλα. Εγώ απομακρύνομαι, εσύ θες να ακολουθήσεις ή θα μείνεις εκεί πέρα να ρεμβάζεις. Εδώ. Όπα, σιγά αδερφέ. Σιγά γιατί έχω κρανία εδώ. Να σου πω. Έλα, εδώ, όπα. Πιάνω. Εδώ πιάνω μωρέ. Τι είναι αυτό, φίδι είναι αυτό. Αχ, παιδιά, έχει κάτι σε φίδι εδώ. Εντάξει, είναι κάτι αυτό. Πιάνω. Α, βρήκα κρανίο. Τι έχει εδώ μέσα. Παιδιά, έχει φιδάκι εδώ! Δεν είναι τίποτα. Πρόσεξε απλά να μην το πατήσει, το κακό είναι εδώ. Παιδιά, έχει φιδάκι! Πού πας, γλυκούλη! Κάνε μου αρχιδεξιά, αφού έχει κι άλλο χώρο από εδώ. Ωραία. Νομίζω ότι το πιάσα. Τι θέλετε, παιδιά, πιάνω και φίδια! Είχε φίδι εδώ μέσα! Είχε φίδι εδώ μέσα! Με δουλεύει! Δεν το πιστεύω τι έπιανα! Δεν φύγω που πάω! Έβλακα! Τι είναι αυτό? Δεν ξέρω, αλλά handle it with care. Εγώ θα... Το πήρα! Το γέρι μου! Έχει απλά δεν να πιάσω να δω τι είναι! Μη τρομάζεις, ήρεμα. Χάι δε... Το δεν ξέρω τι είναι και δεν μου αρέσει. Βασικά κάτι ζωντανό πρέπει να είναι. Τι ρε? Δεν ξέρω. Ρε φοβάται, φοβάται. Θέλεις λίγο ποτρίδωση. Να το! Τι, πού είναι το άλλο? Περίμενε, θα το βρω τώρα. Μην κουνιέσαι, μωρέ! Το βρήκα και το άλλο. Επειδή είναι ζωντανό και φοβάται, απλά κάνει πιο ήρεμη σκηνή. Και τι θες, ρε Μόνικα, μην του χαλάς τη μέση. Ναι. Να το. Χέρι, εγώ εδώ δεν βάζω, παιδιά. Εντάξει, απλά αυτό φοβάται πιο πολύ από σένα. Αυτό είναι ανθρώπινο χέρι. Είναι άνθρωπος. Άμα σου λέω εγώ. Ωραία, επειδή είναι άνθρωπος. Πάμε, μαμά. Πάμε. Πώς? Περάσατε και τη δοκιμασία του νεκροταφείου. Άρα φαντάζομαι ότι μετά από αυτό αισθάνεστε ακόμα πιο δυνατές και πιο σίγουρες για τον εαυτό σας. Δήμητρα, τι σε δυσκόλεψε, κορίτσι μου, εκεί μέσα? Τι με δυσκόλεψε? Τα πάντα. Δηλαδή? Τα φίδια. Μόλις άκουσα με τα φίδια μου πέσαν κρανία μου, πέσαν, τα σπάσαμε όλα. Και καθόμουν μετά στα τέσσερα και τα μάζευα ένα-ένα από κάτω. Τι κορίτσι μου. Πέρασες καλά εσύ, Αθηνά, με τη συνεργάτηδά σου? Τι ζόρι είναι αυτό, αυτή η γυναίκα. Παιδιά, δεν γίνεται. Όλοι οι πρώην μου έχουν να το λένε. Είχα που είχα τον πανικό μου, είχα το φόβο μου, είχα και αυτήν εδώ πέρα. Φώναζε, ούρλιαζε, σταμάταγα εγώ, συνέχιζε αυτή. Σταμάτα για αυτή, συνέχιζα εγώ. Εντάξει. Δεν ακουμπάει και τίποτα αλλά φυσικά. Μπορούμε να το συνεργαστήκαμε καλά. Σήμερα όταν θέλαμε να βάλουμε και οι δυο μαζί το χέρι. Ναι, ναι. Και εν τέλει το βάζα εγώ το χέρι. Και το βάζαμε και οι δύο. Α, εκεί υπήρχε συνεργασία. Ναι. Εντάξει, κάτι είναι και αυτό ρε κορίτσι, γιατί με έχετε τρομάξει λιγάκι. Έχω αρχίσει να σας φοβάμαι. Αλλά τώρα ήρθε η σειρά σας να φοβηθείτε. Τέρμα τα αστεία. Κάποια από εσάς ήρθε η ώρα να αποχωρήσει. Θα πηδήξετε σε ζευγάρια στα τετράγωνα που έχετε μπροστά σας και θα ξεκινήσουμε με τη Δήμητρα και την Αθηνά. 3, 2, 1, πάμε! Αχ, Παναγία μου και Χριστέ! Μία από τις δύο ξανθιές θα φύγει. Δεν ξέρω ποια. Έχετε μπροστά σας από ένα τετράγωνο. Δεν γνωρίζω ποιο από αυτά κρύβει τη μαύρη τρύπα. Έχετε όμως την ευκαιρία έστω και τώρα, Ρενέ και Μόνικα, να αλλάξετε θέσεις αν το επιθυμείτε. Όπως ήμασταν θα κάτσουμε. Έτσι. Ε? Ναι, ναι. Ωραία. 3, 2, 1, πάμε! Συγχαρητήρια και στις 3, έχετε περάσει στην επόμενη φάση του Blackout. Η Ρενέ και η Μόνικα μάζεψαν τα λιγότερα κρανία και η Μόνικα αποχωρεί. Σε αυτή τη δοκιμασία έχουμε γεμίσει το σκοτεινό δωμάτιο με αδιφάγα θηλαστικά ζώα. Τα συγκεκριμένα μάλιστα είναι τόσο παρεξηγημένα που ορισμένες θρησκείες απαγορεύουν την οποιαδήποτε επαφή μαζί τους. Καλή σας επιτυχία, κορίτσια. Ευχαριστούμε. Στην τέταρτη δοκιμασία, οι διαγωνιζόμενοι θα κλειδωθούν σε ένα τούνελ γεμάτο γουρούνια. Στόχος τους να μαζέψουν όσους περισσότερους κουμπαράδες γουρουνάκια μπορούν μέσα σε 5 λεπτά. Όποιος μαζέψει τους λιγότερους κουμπαράδες αποχωρεί από το παιχνίδι. Και θα μπούμε στα τούνελ μέσα και θα έχει τίποτα ποντίκια, τίποτα... Αγελάδες που είναι απαγορευμένο ζώο δεν νομίζω να έχουνε.
Αυτό μου λείπει να αρμέξω και γελάδα εδώ μέσα. Μόνο αυτό δεν έχω κάνει. Αρμέξω γελάδα, έχω αρμέξει το χωριό μου. Εδώ νομίζω δεν θα αρμέξω γελάδα. Νομίζω θα έχει τίποτα ποντίκια, τίποτα φίδια, τίποτα. Ξέρω τι ζω άλλα να έχει. Αυτά. Εκτός αν έχει τίποτα γουρούνια. Ή άντρες, το ίδιο είναι. Αχ, γιατί! Ανοίξτε το φως! Για ανοίξτε τις πόρτες! Μ' αρέσει έτσι να λέω και να κάνετε, μ' αρέσουν αυτά! Πόπο βρωμάει, δεν μπαίνω εκεί μέσα! Τα! Τι κάνω! Καλέ! Οχ! Οχ! Το άκουσες πως έκανε! Μελιά, κάνε κάτι γουτσου-γουτσου! Αχ, τι κάνει αυτό εδώ πέρα, γιατί έχει δεν κοιμάσαι! Παιδιά, δεν μπαίνω μέσα, αλήθεια, δεν μπορώ! Παναγία μου! Κουμπαράς! Έλα ρε γουρούνι! Έλα ρε γλυκούλι! Πού είστε γουρουνάκια? Όπα! Εδώ είμαι, μη! Μη! Σκοπώνα με τα γονατάκια μου θα μου τα τρίψεις λίγο. Καλά, εντάξει, μην κάνεις έτσι. Βρωμάω σαν γουρούνι. Ρενέ, Δήμητρα και Αθηνά. Το ζήσατε και αυτό, κορίτσια μου. Ναι. Τι έχετε περάσει κι εσείς τώρα που το αναρωτιέμαι? Έχετε περάσει από next top model, από δύσκολες δοκιμασίες, από φωτογραφίσεις πολύ απαιτητικές. Να που ήρθε και η ώρα να αντιμετωπίσετε πολύ γλυκά, μικρά γουρουνάκια. Γουρουνάκια. Αρχίζουν και τρέχανε γύρω-γύρω και ακουστούς και... Αυτό το πράγμα. Ναι, και... γουρούνια και είναι. Και λες και περιμένεις τώρα να βγει και ο δολοφόνος με το μαχαίρι και θα σε κάνει κομμάτια. Είσαι λίγο υπερβολική. Υπερβολική. Δεν είναι, ρε, ναι. Ήτανε γλυκά, όμως εγώ τα χαϊδολόγησα και λίγο. Μετά τα τσιμπολόγαγα. Ήταν να πάρω και ένα φεύγοντας. Α, δεν μου κάτσε. Κορίτσια, να τα αφήσουμε αυτά. Τέρμα τα αστεία. Μόνο δύο μπορείτε να συνεχίσετε στον τελικό. Μία από εσάς, κάπου εδώ, αποχωρεί από τον blackout. Ταυτόχρονα θα δοκιμάσετε την τύχη σας και θα πηδήξετε στις καταπακτές που βρίσκονται μπροστά σας. Τρία, δύο, ένα, πάμε! Καληνύχτα! Συγχαρητήρια, κορίτσια μου. Πάτε στον τελικό του blackout. Η Αθηνά μάζεψε τους λιγότερους κουμπαράδες και αποχωρεί. Εκτός από τις φωτογραφίσεις, τα casting και τα editorial, πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι στη δουλειά ενός μοντέλου είναι και η πασαρέλα. Αν δεν κάνω λάθος. Και ο μεγαλύτερος εφιάλτης ενός μοντέλου είναι η πτώση από την πασαρέλα. Τι θα μπορούσε άραγε να είναι ακόμα χειρότερο από αυτό? Θα το διαπιστώσετε αμέσως. Καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε. Στην τελική δοκιμασία, οι διαγωνιζόμενοι ξεκινούν παράλληλα από τις δύο άκρες μιας στενής γέφυρας. Πρέπει να ξεπεράσουν τα εμπόδια και ο ένας τον άλλον. Νικήτρια θα είναι εκείνη που θα φτάσει πρώτη στην επόμενη πλευρά. Φτάσαμε στον τελικό και νομίζω πολύ επάξια, έτσι, μετά από όσα έχουμε περάσει. Λοιπόν, αν έφτασα στην πηγή και δεν πιω νερό, πολύ απλά θα πνίξω την άλλη μέσα στην πηγή. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Next Top Model 1 ή Next Top Model 2. Νομίζω προτιμάτε το 1. Προχωρά, οχ. Αχ, πάλι τα ίδια.
Πάλι τα ίδια! Έλα, τελειώνεται! Έλα, γιατί δεν μπορώ με την Αλεξανδράκη πάνω από 5 λεπτά! Αν ήσουν άντρας θα μπορούσες, καμία γυναίκα δεν μπορεί μαζί. Σκάσε! Εγώ θα έκανα μήνυση στη μαμά σου. Τέτοιο κόριτσι που έχει βγάλει. Δώρο στην ανθρωπότητα έκανε η μάνα μου που με γέννησε. Αου! Ρε το δάχτυλο! Αου! Ρε παιδιά, δεν είναι ψηλά, είσαι σοβαρή. Παιδιά, θα σκοτωθώ. Σκοτώσου να ηρεμήσω! Σκοτώσου να ηρεμήσω! Σκοτώσου εσύ, μωρή τρελή! Πω, πω. Παιδιά, να ξέρετε, σε τέτοια ύψη πασαρέλα δεν υφίσταται ποτέ. Αυτό που λέτε είναι fail για την πασαρέλα. Αχ, το καντήλι μου. Είμαι έτοιμη. Τι σ***** σόφια έχει! Ξεκινάμε. Μην κλαίνεις! Μην κλαίνεις! Εδώ στο ξύλο της ζωής σου! Δεν κλαίω, μωρή τρελή! Ανάγκη έχω να σε κλέψω, εκκλησία! Κάποιος σκοτώθηκε! Πώς νιώσατε σε αυτή τη δοκιμασία? Ήταν πολύ όμορφα, η αλήθεια είναι. Γιατί δεν είχα κάνει ποτέ στη ζωή μου πασαρέλα πάνω στο σκοτάδι. Τώρα, το και πασαρέλα με δημητριακά. Αυτό... και με δημητριακά. Και έτσι που πήγαινα για να μην πέσω. Και έφαγα και ένα σάκο του μπόξ στα μούτρα και δεν ήξερα από πού μου ήρθε. Πέσατε και οι δύο από την πασαρέλα. Αλλά εντάξει, δεν θα κάνω κανένα σχόλιο για την επαγγελματική σας κατάρτιση. Okay. Και αυτό γιατί ήσασταν στο σκοτάδι. Σας δικαιολογούνται όλα. Ήρθε όμως το τέλος του blackout. Κρίμα, πέρασα όμορφα εγώ πάντως, αλήθεια. Περάσατε καλά, ήταν κοριτσιά. Όμορφα. Ναι. Χαίρομαι πάρα πολύ. Χαίρομαι πάρα πολύ που αυτά τα χρήματα θα πάνε για έναν φιλανθρωπικό σκοπό. Όποια και νικήσει είναι το ίδιο πράγμα. Ναι, ειλικρινά. Και περάσαμε και πολύ όμορφο ούτως ή άλλως. Ναι. Χαίρομαι πάρα πολύ που το ακούω και από τις δυο σας αυτό, γιατί πραγματικά τα χρήματα αυτά, οι 3.000 ευρώ, θα πάνε σε πάρα πολύ καλό σκοπό, σε ιερό σκοπό, μιας και θα ενισχύσουν το κοινωνικό παντοπολείο Φωλιά Στήριξης, το οποίο μέσα από την οργάνωση Παιδί και Οικογένεια στηρίζει και ενισχύει οικονομικά 4.500 απόρους σε ολόκληρη τη χώρα. Και εμείς ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να δούμε το αποτέλεσμα. Πάμε. Τέρμα τα αστεία. Μία από εσάς θα είναι η μεγάλη νικήτρια του αποψινού blackout, ενώ η άλλη θα χαθεί απλώς στο σκοτάδι. Ταυτόχρονα θα πηδήξετε στα τετράγωνα που είναι μπροστά σας. 3, 2, 1, πάμε! Yes! Yes! Καταρχήν πρέπει να σου δώσω συγχαρητήρια γιατί κατάφερες απόψε να ξεπεράσεις και τους φόβους σου, να κερδίσεις όλες σου τις αντιπάλους, που ήταν και πολύ σίγουρες για τον εαυτό τους περισσότερες, και βέβαια να κερδίσεις 3.000 ευρώ για το κοινωνικό παντοπολείο Φωλιά Στήριξης. Συγχαρητήρια. Ευχαριστώ και θα ήθελα να ευχαριστήσω και αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι κάνουν ένα πολύ μεγάλο έργο. Και χαίρομαι πάρα πολύ που μπορώ να συμμετέχω κι εγώ μέσα στο ένα μικρό. Και να συνεισφέρεις κι εσύ με την παρουσία σου. Να είσαι καλά, Δήμητρα, σε ευχαριστούμε πολύ. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα. Θα σβήσουμε τα φώτα. Θα ζητήσουμε από 6 νέους παίκτες να κάνουν αυτό που φοβούνται περισσότερο. Και να θυμάστε, ο φόβος είναι μόνο στο μυαλό μας. Ή μήπως όχι. Πού είσαι, Τζίνος, είσαι! Ναι, έλα με σαπίδα στο νεράκι. Είναι πολύ ζεστό, αγάπη, για σένα. Αχ, τι να το περπατάει, να κουμπάει! Φύγε, πώς θα φύγε, καταραμένο! Τι είναι, μεγάλο ή μικρό? Μεγάλο είναι! Καρχαρίας! Παναγία μου! Α, έχεις και ωραία πιασέματα. Μια χαρά είσαι. 10 κιλά το ένα και 10, 20. Greek lover, αγόρι μου. Και 50, 70. 20 το καναρίνι. Στο πάπα από τις γωνίες. Αλφα. Το μη. Άρωμα. Χόρτα! Πω! Κοπριά! Βιάστηκα να πω ότι σε ξέχασα. Βιάστηκα να πω πως σε ξεπέρασα. Δάκρυα με πρόδωσαν στα μάτια μου. Μάτια μου!